techmaniacs.gr, είμαι ο Δημήτρη Σαμπρά και κρατάω στα χέρια μου το Samsung Galaxy Tab A. Πρόκειται για το νέο ταμπλετάκι τη μεσαία κατηγορία από την Samsung με τιμή στα 329 ευρώ για τη WiFi έκδοση και στα 379 ευρώ για την LTE έκδοση τη συσκευή. Είναι αρκετά τσιμπημένη τιμούλα, αλλά ίσως θα αξίζει αυτά τα λεφτά η συσκευή. Για πάμε να δούμε στο αναλυτικό review και να ανακαλύψουμε. Εδώ είναι λοιπόν το Samsung Galaxy Tab A. Είναι η έκδοση με τα 16 GB εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο. Έχει μια διαφορά στο θέμα της RAM. Έχει μόνο 1,5 GB RAM, ενώ η 32R έκδοση έχει 2 GB RAM. Να τη δούμε λιγάκι περιμετρικά, να πούμε και τα χαρακτηριστικά της. 9,7 ίντσες η οθόνη μπροστά, ανάλυση 1024x768. Αυτό μας κάνει 132 ppi πυκνότητα σε pixels, το οποίο μπορώ να πω ότι αν το πλησιάσω έτσι πολύ θα το δείτε και εσείς, τα pixels φαίνονται. Δηλαδή τα βλέπουμε άνετα με γυμνό μάτι, είναι πολύ χαμηλή η πυκνότητα σε pixels. Στο εσωτερικό έχουμε Snapdragon 410, σε αυτή την έκδοση 1,5 GB RAM όπως είπαμε, 16 GB εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο, έχουμε 5 MP κάμερα στο πίσω μέρος, εδώ είναι, έχουμε 2 MP μπροστά, εδώ, 6.000 mAh μπαταρία, το πάχος είναι μόλις 7,5 χιλιοστά και το βάρος 450 γραμμάρια. Είναι καλό το βάρος του. Η τιμή για την έκδοση του LTE που έχουμε εμείς εδώ είναι 379 ευρώ η επίσημη τιμή ελληνικής αντιπροσωπείας, ενώ η WiFi έκδοση 329 ευρώ που είναι λίγο έτσι ouch. Η κάμερα τραβάει βίντεο 720p. Και να δούμε λιγάκι τη συσκευή περιμετρικά. Είναι λεπτή συσκευή, πλαστικό η κατασκευή. Δεν θα έλεγα πως είναι το καλύτερης ποιότητας πλαστικό που έχουμε συναντήσει. Όπως και να έχει, στο κάτω μέρος έχουμε τα ηχεία, τζάκια τα ακουστικά, micro USB εδώ. Από εδώ έχουμε, μπαίνει η SIM, η θύρα, micro SD μέχρι 128 GB, volume rocker, power button εδώ, μικροφωνάκι εδώ. Από εδώ δεν έχουμε κάτι, Qualcomm 4G ταμπελάκι εδώ πέρα, αυτό βγαίνει anyway, αυτό. Και από εδώ δεν έχουμε κάτι. Στο πίσω μέρος έχουμε την καμερούλα 5 MP, και εδώ είναι τα κουμπώματα για θήκες Samsung, αυτές που καλύπτουν την οθόνη στο μπροστινό μέρος. Αυτά λοιπόν από την συσκευή. Ο Snapdragon 410 είναι ικανός για να ρολάρει ok η συσκευή και να παίζει τα παιχνιδάκια, αλλά δεν είναι για πάρα πολλά. Δεν είπαμε ότι έχουμε Android 5.02 στην συσκευή. Νομίζω πως πρέπει να κατεβάσω όμως λίγο φωτεινότητα για να βλέπετε και εσείς τίποτα. Ναι, νομίζω είναι καλύτερα έτσι. Από ρυθμίσεις έτσι και από λειτουργίες δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο. Το home button κάτω, multitasking το κουμπί και το πίσω, και φυσικά έχουμε και dual window, touch στο γραφικό περιβάλλον. Να ανοίξουμε εμείς εδώ, να πατήσουμε εδώ και να επιλέξουμε και κάτω αυτό, dual window λοιπόν, όπως το έχουμε συνηθίσει στις συσκευές της εταιρείας. Να το κλείσουμε λοιπόν και να προχωρήσουμε. Έχουμε τα tab με τα νέα εδώ πέρα, το briefing. Δεν το ενεργοποιώ προσωπικά, δεν με βολεύει τόσο. Παίρνει από το flipboard νέα. Πολλοί όμως το χρησιμοποιούν και τους αρέσει. Να πούμε πως μαζί με την συσκευή έχουμε και εφαρμογές Office, οπότε μπορείτε να γίνετε αρκετά παραγωγικοί με το tablet, ειδικά αν πάρετε κάποια θήκη με πληκτρολόγιο ίσως μπορείτε να κάνετε πολύ καλή δουλειά. Υπάρχουν θηκούλες και εκτός της Samsung που έχουν πληκτρολόγιο και ποντίκι, το συνδέεται με micro USB ή με Bluetooth. Έχω πάρει και εγώ μια τέτοια, έχει touch ποντίκι laptop και πληκτρολόγιο και είναι πάρα πολύ βολικές. Μαζί με αυτό έχετε και 125 GB αποθηκευτικό χώρο στο OneDrive. Βολεύει αρκετά.
και τις υπηρεσίες της Microsoft. Λοιπόν, συνεργασία Samsung με Microsoft. Κατά τα άλλα δεν έχουμε έτσι κάτι ιδιαίτερο. Εδώ είναι οι εφαρμογές της Google βέβαια. Έχουμε το Music Play για παράδειγμα, έχουμε και τη μουσική για να διαλέγετε και σε όποιο θέλετε και προτιμάτε. Πολλές επιλογές λοιπόν. Πάμε να δούμε και το θέμα της οθόνης που μας καίει και λιγάκι. Να δούμε κάποιο βιντεάκι. Να δούμε, αυτό είναι 4K, δεν υπάρχει περίπτωση να το παίξει. Εντάξει, ναι, εντάξει, είναι και με το software αποκωδικοποίηση, εντάξει, δεν είχατε την απέτηση να παίξει ένα τέτοιο βίντεο. Πάμε να βάλουμε 2K βίντεο να δούμε αν θα το παίξει. Και το παίζει κανονικά. Να δώσω φωτεινότητα. Έχει κάποια frame drop, σας βάλουμε full HD καλύτερα. Οι γωνίες θέας είναι πάρα πολύ καλές, αλλά εντάξει, την ποιότητα και τα pixels μπορούμε έτσι να τα καταλάβουμε. Παρ' όλα αυτά δεν θα έχουμε ιδιαίτερο θέμα. Θα μπορούμε να δούμε τις ταινιούλες μας, να τη χαρούμε την οθόνη. Δεν θα έχουμε πρόβλημα. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία χρώματα θα έλεγα, έτσι ρεαλιστικά και κορεσμένα καλά. Θα ήθελα σίγουρα λίγο παραπάνω ανάλυση. Τα 132 ppi είναι αρκετά χαμηλά θα έλεγα. Αλλά για κάτι mid-range έτσι, για να δούμε μια ταινιούλα, ένα τέτοιο και να κάνουμε δουλειά μας, θα δούμε μια χαρά. Στο θέμα του διαβάσματος κειμένων ίσως έχουμε κάποιο θεματάκι, γιατί εκεί πέρα βλέπουμε τα pixels, αλλά ναι, εντάξει. Αυτά λοιπόν από την... Να βάλουμε για κάποιο άλλο έτσι πιο χρωματιστό βίντεο. Να βάλουμε το γνωστό μας που είναι. Αυτό. Βέβαια να πω την αλήθεια παιδιά ότι στα 379 ευρώ ή στα 329 για τη Wi-Fi έκδοση ήθελα κάτι αρκετά καλύτερο στο θέμα οθόνης, ειδικά όταν για παράδειγμα το Tab S ή το Tab Pro που έχει 2K οθόνη δεν απέχουν τόσο πολύ τιμολογιακά από αυτό, τουλάχιστον οι τιμές που μπορείτε να τα βρείτε στο ίντερνετ, έτσι. Αλλά και λίγο παραπάνω να είναι, νομίζω θα άξιζε για μια καλύτερη οθόνη τη διαφορά της τιμής. Anyway, πάμε να δούμε τον ήχο. Νομίζω ήταν εδώ το εικονίδιο. Όχι. Εδώ. Τα ηχεία είναι εδώ πέρα κάτω. Πού είναι? Αρκετά καλός ο ήχος. Ναι. Είναι okay ο ήχος. Αρκετά δυνατός θα έλεγα. Έχει αρκετό βάθος. Θα ήθελα λίγο παραπάνω μπάσο. Αλλά είναι, θα έλεγα πως είναι αρκετά καλός.
Ναι, θέλει λίγο μπασάκι παραπάνω. Αλλά σίγουρα θα καλύψει τις ανάγκες σας θέαση, multimedia και ακρόαση ήχου. Άμα θέλετε και καλύτερο ήχο, πάντα υπάρχει το τζακέτα ακουστικά. Με ένα ζευγάρι καλά ακουστικά θα την κάνετε τη δουλειά σας μια χαρούλα. Και ήρθε η ώρα να πάμε σε αυτό που δεν χρησιμοποιώ σε ένα τάμπλετ. Είναι η κάμερα. Βέβαια έχω δει αρκετούς να το χρησιμοποιούν διάφωνο κάθετα. Ούτως ή άλλως οι κάμερες δεν έχουν το τάμπλετ, δεν έχουν την ευχέρεια και την ανάλυση που προσφέρει η τάμπλετ ενός κινητού που είναι αρκετά ανώτερη. Είναι ένα αστροναύτισμα εδώ πέρα. Για να δούμε. Γρήγορη κάμερα. Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, όχι τόσο καλά, θα έλεγα. Είναι μια κάμερα 5 megapixels για την πολύ βασική χρήση. Όχι για πάρα πολλά. Θα δείτε βέβαια τα δείγματα που συνοδεύουν το review. Εδώ είναι παρέα. Να βλέπετε, δεν έχει την αναλυτικότητα που θα είχε μια κάμερα κινητού. Πιξελιάζει λιγάκι, αλλά παρόλα αυτά θα έλεγα πως για tablet είναι αξιοπρεπέστατες οι φωτογραφίες. Το βίντεο θα ήθελα σίγουρα να είναι 1080p. Δεν είναι όμως. Είναι 720p. Και δεν ξέρω γιατί βασικά. Το hardware σίγουρα το σηκώνει. Και οι λειτουργίες της κάμερας θα έλεγα πως είναι λίγο έτσι περιορισμένες. Η μπροστινή κάμερα 2 megapixels. Είναι μια χαρά για τις κλήσεις σας, για το Skype ή έτσι καμιά selfie. Από την προστινή δεν έχω ιδιαίτερο παράπονο σε συνθήκες έτσι καλού φωτισμού. Από θέμα λειτουργιών δεν έχουμε HDR. Έχουμε μόνο αυτόματο, πανοραμική, συνεχή λήψη, διόρθωση τελειών, ήχος και λήψη και σπορ. Δεν μας έχει την επιλογή να προσθέσουμε έξτρα λειτουργίες και είναι λίγο έτσι πιο περιορισμένες. Εγώ θα ήθελα πολύ το HDR. Έχει και τις πληροφορίες εδώ πέρα για την κάθε λειτουργία. Οι ρυθμίσεις από εδώ βλέπουμε ότι η κάμερα είναι στα 5 megapixels. Το βίντεο VGA ή 720p θα μπορούσε να έχει ένα 1080p άνετα. Και από εδώ και πέρα είναι λειτουργία προβολής, μπουρου τα γνωστά. Δεν έχει κάτι έτσι πολύ εξεζητημένο. Εδώ είναι κάποια εφέ που έχει, ασπρόμαυρο, χωρίς εφέ κτλ. Και χρονόμετρο. Και αυτό είναι όλο το θέμα της κάμερας, δεν έχει κάτι άλλο έξτρα έτσι να μας δώσει. Για πολύ βασική χρήση, αν χρειαστεί να τραβήξετε κάνα δύο φωτογραφίες, εντάξει θα την κάνει τη δουλειά, αλλά για παραπάνω καλύτερα το κινητό σας. Και ας πάμε τώρα στο θέμα των επιδόσεων. Είπαμε Snapdragon 410 στο εσωτερικό, 4 πυρήνες στα 1,2 GHz, Cortex A53 είναι οι πυρήνες. Να δούμε και τα benchmarks τι λένε. 3DMark. Και αφού δούμε τα benchmarks, θα πάμε να παίξουμε και κάποιο παιχνιδάκι έτσι πιο αυτό, να δούμε πώς θα πηγαίνει και αν μπορεί να τα απεξέλθει. Πάντως, lag δεν έχουμε δει ιδιαίτερο στη συσκευή. Εδώ είναι τα αποτελέσματα. Καλά αποτελέσματα θα έλεγα. Στο Unlimited 4336, 2599 στο Extreme, 5278 στο απλό. Είναι ok. Αυτό που περιμένω από μια συσκευή με Snapdragon 410. Πάμε στο Basemark. Πόντους. Α, okay. Τίποτα ιδιαίτερο. Δηλαδή, δεν θα πω ότι και από επιδόσεις το tablet έτσι πετάει. Antutu. Αν το έχει κρατήσει, αν δεν το έχει κρατήσει, έχω τραβήξει screenshot. Αυτό το τελευταίες εκδόσεις του Antutu δεν κρατάνε τα αποτελέσματα. Το έχει κρατήσει 22.412 πόντους. Okay. Να πω την αλήθεια, παιδιά, εγώ θα ήθελα πολύ έναν Snapdragon 615 πάνω. Θα μπορούσε, ειδικά σε αυτή την τιμή, θα μπορούσε πολύ άνετα η εταιρεία να κάνει αυτή τη μαγιά. 581 πόντι στο εδώ, στο Basemark OS 2.
είναι ok. Αυτά λοιπόν από τα benchmarks. Πάμε να τρέξουμε και ένα Mortal Kombat X, να δούμε και πώς πηγαίνει στο gaming. Πολυτενές σίγουρα θα ήθελα ένα 615, νομίζω θα την έπαιρνε τη Samsung να το βάλει, δεν το έβαλε για κάποιον περίεργο λόγο. Δεν ξέρω γιατί, ειδικά στην τιμή των 330 για παράδειγμα που είναι η απλή Wi-Fi έκδοση, πολύ άντα θα μπορούσε να κάνει αυτή την κίνηση, αλλά επέλεξε να μην την κάνει. Τουλάχιστον να σε ελπίσουμε πως τιμολογιακά θα πέσει γρήγορα η τιμή σε αυτή τη συσκευή, γιατί αυτά τα λεφτά έχει πολύ ανταγωνισμό σε αυτή την κατηγορία και ναι, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, δηλαδή είναι μια συσκευή η οποία είναι και η ποιότητα κατασκευής είναι πλαστικό και όχι τρομερής ποιότητας πλαστικό, η οθόνη είναι μέτρια, αρκετά μέτρια, δηλαδή βλέπετε εδώ πέρα στα κείμενα. Φαίνονται τα πίξες και το βλέπετε και από απόσταση με γυμνό μάτι ότι δεν είναι τόσο sharp και τόσο crystal clear, και ο 410 δεν είναι τόσο δυνατός. Παρ' όλα αυτά η μπαταρία των 6000 mAh είναι πάρα πολύ δυνατή. Για να δούμε. Έλα. Ναι. Και loading. Πάντως, εντάξει, το Mortal Kombat έχει μεγάλα loadings. Μας έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την μπαταρία όμως. Όπως βλέπετε, το Mortal Kombat παίζει μια χαρά. Εγώ δεν παίζω τόσο καλά. Αχ, είναι 50%. Ωραία λοιπόν. Μια χαρά, άμα παίζεις Mortal Kombat θα μπορείς να παίξεις τα περισσότερα παιχνίδια χωρίς προβλήματα. Ίσως κάποια, το Asphalt για παράδειγμα, ίσως δείτε μερικά frame drops, αλλά τίποτα ιδιαίτερο. Το hardware είναι αρκετά ικανό πλέον, ακόμα και με το 410, για να παίξετε πρακτικά τα πάντα. Και αφού μπορείτε να παίξετε Mortal Kombat, τότε μπορείτε να παίξετε τα πάντα, πραγματικά. Να φύγουμε και από εδώ. Ξου. Αυτά λοιπόν από τη συσκευή, κλασικός TouchWiz, που αυτόν είτε τον αγαπάτε είτε τον μισείτε. Δεν έχουμε κάτι έτσι έξτρα ιδιαίτερο. Έχουμε, σαν έξτρα, εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ήδη πολύ καλή μπαταρία, εγώ δεν κατάφερα σε μια μέρα να τελειώσω την μπαταρία, ακόμα και όταν έχοντας άφηνα την οθόνη για πάρα πολλές ώρες ανοιχτή. Νομίζω τώρα το έχω φορτισμένο πρόσφατα. Τη μέρα την έβγαζε 1000%, σίγουρα θα έλεγα. Εντάξει, είναι 31 λεπτά, δεν ήταν στο 100%, ήταν στο 96-97, έπεσε 3% σε μισή ώρα, είναι πάρα πολύ καλή μπαταρία. Θα μπορέσετε να βγάλετε ένα 8ωρο με 9ωρο ανοιχτή οθόνη, χωρίς να έχετε τις λειτουργίες της εξοικονόμησης ενέργειας. Έχει την απλή λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και την Ultra Power Saving Mode που λέμε, που κλείνει όλες τις λειτουργίες της συσκευής και αφήνει μόνο browsing, τηλέφωνα, μηνύματα κτλ. Μπορείτε να βάλετε στην συσκευή κάρτα SIM, μπορείτε να στείλετε SMS και μπορείτε να κάνετε και κλήσεις. Ναι, δεν έχω τώρα SIM μέσα, την είχα βγάλει, στο κινητό μου, αλλά ναι, μπορείτε να κάνετε και κλήσεις. Και έχει και μια επιλογή εδώ πέρα, το αυτό εδώ, στο οποίο μπορείτε να ανοίξετε την οθόνη του κινητού σας, αν είναι Samsung το κινητό, από το tablet, και να χειρίζεστε το κινητό σας από το tablet, οπότε το βάζετε να φορτίζει και τα κάνετε όλα από το κινητό, ακόμα και τις κλήσεις, ακόμα και τα μηνύματα, τα πάντα όλα. Βλέπετε κανονικά, ανοίγει ένα παραθυράκι εδώ πέρα και βλέπετε κανονικά τα πάντα από το Samsung κινητό σας στην οθόνη του tablet και το ελέγχετε. Δεν έχει κάτι άλλο να δούμε, αυτή είναι η συσκευή, νομίζω πως ήρθε η ώρα να κάνουμε σιγά σιγά το κλείσιμο. Για πάμε. Είδαμε λοιπόν το Samsung Galaxy Tab A και θα πούμε ότι έχει αρκετά καλό ήχο, μια τυπική κάμερα, όχι τίποτα φοβερό και τρομερό, αλλά αξιοπρεπής. Η ποιότητα κατασκευής δεν είναι τόσο premium και τόσο ακριβή, φαίνεται ότι είναι πλαστικό και όχι της τρομερής ποιότητας, και η οθόνη θα μπορούσε σίγουρα να έχει μεγαλύτερη ανάλυση, γιατί στις 9,7 ίντσες
Φαίνονται πάρα πολύ τα pixels με 132 ppi. Η μπαταρία όμως είναι εξαιρετική. Οι επιδόσεις είναι αρκετά καλές και θα μπορέσει να τρέξει τα πάντα. Οπότε θα σας βολέψει κατά βάση, αν δεν έχετε τρελές απαιτήσεις. Σε αυτή την τιμή όμως είναι λίγο τσιμπημένο. Αν ψάξετε στο διαδίκτυο πάντως, θα το βρείτε και αρκετά φθηνότερα και ελπίζουμε και στο μέλλον να πέσει κι άλλο η τιμή του. Αυτά λοιπόν από εμάς. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Να κάνετε subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη. Thumbs up για να μας βοηθήσετε. Και μέχρι το επόμενο review. Τα λέμε.